Έχουμε νέες αφήξεις, προσθέθηκε. Να καλημερίσουμε τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης, τον κύριο Κοντογιώργη. Συζητάμε, κύριε καθηγητά, πού βρισκόμαστε, μήπως ξέρετε πού βρισκόμαστε. Καλά, εδώ είναι θέσεις τριμονάρης πάτα, για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Αλλά πού βρίσκεται τελικά αυτή η χώρα, τι γίνεται, πού πάμε. Πιστεύω ότι μία φράση τα λέει όλα, ότι έχει βρεθεί ο τρόπος να βυθίζεται και ο βυθός. Γιατί μπροστά δεν πάμε. Πηγαίνουμε μπροστά οπισθοδρομώντας. Δηλαδή βυθιζόμενοι ακόμα περισσότερο σε μια κατάσταση η οποία δεν δείχνει και προοπτική. Γιατί αν βγάλουμε τον συμβολισμό της ημερομηνίας, η δημοσκόπηση η οποία δημοσιεύθηκε χθες ή προχθές, είναι τραγική. Διότι σε λίγο βεβαίως θα ακούσουμε ότι η κοινωνία δεν έχει δημοκρατικά αντανακλαστικά, θα ακούσουμε ότι η Χρυσή Αυγή αντιπροσωπεύει απευθείς εκδοχές των πολιτισμικών στοιχείων της κοινωνίας, αλλά κανείς δεν βλέπω να παίρνει μέτρα ή να δίνει μια προοπτική που να υπερβούμε τη σημερινή πραγματικότητα. Κάποιοι μπορεί να λένε ότι οι απόψεις όπως οι δικές σας, που έχετε χτυπήσει την κομματοκρατία και έχετε γράψει και βιβλίο μάλιστα, μπορεί να ενισχύουν αυτή την διάθεση του κόσμου για να φεύγει από τα κόμματα. Ακούστε, εάν τα κόμματα συνεχίζουν... Το κάνω μόνο για να σας ερωτήσω ως δημοσιογράφος. Είναι πολύ απλή. Και σας ευχαριστώ που σεβόσαστε το ρόλο. Το ζήτημα... Το λες εμένα τεπονόμενο. Βεβαίως. Τι να κάνω. Είδατε, δεν μου απάντησε. Υπάρχουν και ασεβείς. Δεν μου απάντησε. Το ζήτημα... Εγώ σέβομαι το ρόλο σας. Εγώ στο δικό σου. Το θεσμικό. Αλλά εγώ όταν σε ένα τραπέζι ακούω μερικά πράγματα δεν το θετήσω. Η σιωπή μου είναι η υιοθέτηση. Το ζήτημα δεν είναι να καταργήσουμε τα κόμματα. Το ζήτημα είναι να πάρουμε μέτρα ώστε τα κόμματα να λειτουργούν σε μια αντιστοίχηση με το συμφέρον της κοινωνίας. Να πάψουν να λειτουργούν όπως λειτουργούν μέχρι σήμερα. Αυτό το ζήτημα δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα που είναι στην εκάστοτε κυβέρνηση ή στις ηγεσίες των κομμάτων. Έχει να κάνει με τη δομή του πολιτικού συστήματος, άρα και των κομμάτων, τα οποία επιτρέπουν να λειτουργούν τα πρόσωπα που είναι μέσα μόνο με αυτόν τον τρόπο. Κάποτε λοιπόν πρέπει να δούμε μια δυναμική υπέρβασης αυτού του πολιτικού συστήματος ώστε να μην συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Και βεβαίως, αν θέλετε, πρέπει να ξεκινάμε από τα στοιχειώδη. Δεν πρέπει σήμερα, ακόμη σήμερα, μετά από αυτή την κατάσταση που ζούμε και με όσα γνωρίζουμε ότι έχουν γίνει στο πολιτικό σύστημα, να επεκταθεί το κράτος δικαίου και στην περιοχή του πολιτικού συστήματος. Να συμπεριλάβει δηλαδή και το πολιτικό προσωπικό. Το λέτε συμβολικά σήμερα από Άκη Σοκατζόπουλος. Όχι, για ένα από τα αδικήματά του, εάν αυτά διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της δίκης του, έχει παραγραφεί. Γιατί λέμε ότι... Έτσι, για τη δωροδοκία. Όχι, λέμε ότι ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ελπίζει, έτσι, στην αθώωση. Το τεκμήριο της αθώωτας το έχουν όλοι. Αλλά λέμε, μία από τις κατηγορίες θα ήταν και η δωροδοκία. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σήμερα, διάβασα και δεν διαψεύστηκε, δήλωσε όταν έπρεπε να εξηγήσει γιατί ψηφίστηκε ο τελευταίος νόμος για τα δάνεια των κομμάτων. Έχω πάρει τη φράση, θέλετε να πάνε νυν και πρώην αρχηγοί στη φυλακή. Αυτό δείχνει. Αν έχουν διαπράξει αδικήματα, γιατί όχι. Με συγχωρείτε, δεν ισχύει. Επιβεβαιώνω τη φράση αυτή από το ρεπορτάζ, το είχαμε την Κυριακή στη Real News. Έτσι. Αν έχουν διαπράξει αδικήματα, γιατί όχι. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Δηλαδή, η αρχή της ισότητας έναντι όλων των πολιτών δεν ισχύει για τους πολιτικούς. Το λέει το άρθρο 86, το λένε όλα. Αλλά προσέξτε. Σε πόσες χώρες ευρωπαϊκές ή του πλανήτη δεν έχουν πάει οι αρχηγοί κομμάτων? Είναι πολύ απλό. Αυτό ήθελα να πω. Η περίοδος Σιμίτη, άρα της εισόδου στο ευρώ, χαρακτηρίζει μία περίοδο δεύτερης λαιλασίας. Αυτή η περίοδος που, όπως ξέρετε, τα σκάνδαλα εκολάφθηκαν μέσα στο γραφείο του Πρωθυπουργού, δεν είναι μόνο η περίπτωση του Σοχατζόπουλου, είναι και πολλά άλλα, χαρακτηρίζει επίσης τον τότε Πρωθυπουργό, ο οποίος έλεγε ότι όποιος έχει στοιχεία να πάει στη δικαιοσύνη. Βοούσε ο κόσμος. Ήξεραν όλοι. Να πάμε και λίγο πιο πίσω. Έγραψε πρόσφατα ένα άρθρο όπου χαρακτηρίζει λαϊκιστικό, λαϊκισμό, το αίτημα να υπαχθούν και οι πολιτικοί, άρα και ο ίδιος, στη δικαιοσύνη. Εδώ δεν καταδέχονται να πάνε να καταθέσουν στα αρμόδια δικαστήρια. Δεν καταδέχονται καν να πάνε στη Βουλή να καταθέσουν, που είναι καταχρηστική η αρμοδιότητα της Βουλής να δικάζει. Θέλω να κάνουμε ένα γρήγορο κύκλο, γιατί θα ολοκληρώσουμε την κουβέντα με τους καλεσμένους σας. Βεβαίως.
Εγώ συμφωνώ ότι είναι τραγικά τα πράγματα και η κοινωνία βιώνει και είδαμε και τη δημοσκόπηση. Όμως δεν μας είπε και ο καθηγητής ότι τα 25 δις κάθε χρόνο που δανειζόμαστε μέχρι το 2010 και ότι αυτή η κυβέρνηση με την προσπάθεια που έχει κάνει με όλα τα γνωστά, τη φτώχεια, τα. Λοιπόν, πάει να ισοσκελίσει. Αυτό δεν σας λέει τίποτα. Δηλαδή θα πρέπει η χώρα να παραμείνει στα δανεικά και ακύριστα, θα πρέπει η χώρα να έχει ένα επίπλαστο εισόδημα. Άρα λοιπόν, εδώ πρέπει να δούμε πώς μπορούμε καλύτερα να αντιμετωπίσουμε. Γιατί, κύριε καθηγητά μου, διαγνώσεις κάνουν όλοι. Εγώ γιατρός είμαι. Θεραπεία. Εγώ έχω προτείνει. Το πρόβλημα θεραπεία, κύριε καθηγητά. Ποια είναι θεραπεία, κύριε καθηγητά. Ποια είναι θεραπεία, πείτε μου. Να πω. Ναι, ναι. Πρώτο. Αρχή λαϊκής αναφοράς, δηλαδή κοινωνικής αναφοράς μιας πολιτικής, δεν είναι η απαλλαγή από τα δάνεια των τραπεζών. Δεν σου δίνουν άλλα. Αλλά με συγχωρείτε. Δεν είναι για τροπολογία τώρα. Όχι. Έφυγε από την τροπολογία. Με τα 250 εκατομμύρια, όπως ξέρετε, των δανείων των κομμάτων, θα είχαν ικανοποιηθεί πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή, είστε κατά της κλιματώσης των κομμάτων. Εγώ σας λέω τώρα για τα χρέη της χώρας, κύριε καθηγητά, γιατί με πάτε στα κόμματα. Για τα χρέη. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα χρέη της Ελλάδας τα 25 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο πέρα με τα λικά. Αυτό δεν σας ανησυχήσει. Τα χρέη, κύριε Γιακουμάτο, πρέπει να ξέρουμε πώς δημιουργήθηκαν. Δεν δημιουργήθηκαν για να επενδυθούν στη χώρα, αλλά γιατί δεν έφταναν αυτά. Να σας πω ένα παράδειγμα πώς δημιουργήθηκαν, κύριε καθηγητά, για να το μάθετε. 168 εκατομμύρια δεν σα πρέπει μην πάνε όμω έτσι για να πούνε να προλάβουν να πούνε και άλλοι από δύο κουβέντε. Για να πληρωθούν συντάξει. Κύριε καθηγητά, από τον κρατικό προπολογισμό. Για την δεκαετία. Τα συστήματα πελατεία και λαϊλασία δεν επέτρεπαν. Πρέπει να πούνε και οι άλλοι δύο από μια κουβέντα. Παρακαλώ, βοηθήστε με. Είναι το άντρο το πανεπιστημιακό. Μα βέβαια. Το άντρο τα πανεπιστημιακά. Μην κάνετε συμψηφισμό. Οι πανεπιστημιακοί έχουν μεγάλη ευθύνη. Είναι η πρώτη φορά που αυτή η κυβέρνηση έστειλε πολιτικού φυλακή. Πρώτη φορά. Δεν εξάγει ποτέ. Δεν έστειλε. Εκτέθηκαν οι πολιτικοί αυτοί και μπήκαν στη φυλακή. Κύριε Στρατούλη. Με τα βιβλία του κύριου καθηγητή. Είναι φανερό, κύριε Παπαδάκη, ότι το πολιτικό σύστημα της χώρας μας περνάει τις τελευταίες του στιγμές όπως το ξέραμε. Εκ των πραγμάτων, έχουν συσσωρευτεί πάρα πολλά. Έχουν βάλει πάρα πολλά κάτω από το χαβλί. Είναι τα πράγματα οριακά. Το θέμα είναι το εξής τώρα. Αν αυτή η μετάβαση στο καινούριο θα γίνει με τρόπο ομαλό ή θα γίνει με τρόπο άναρχο. Ένα λεπτό, κύριε καθηγητά, με βάση αυτά που ακούσατε τα κόμματα, είσαστε πιο ήσυχος από πριν? Θα απαντήσω με ένα πολύ απλό τρόπο. Συμφωνώ με τον κύριο οικονόμου ότι πρέπει να γίνει με ομαλό τρόπο και όχι άναρχο. Δηλαδή όχι με κάποια έκρηξη της κοινωνίας. Θα είναι τραγικό. Αλλά μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχω δει ούτε ένα δείγμα γραφής που να ξεπερνάει την προηγούμενη κατάσταση. Ολόκληρη η διαχείριση του προβλήματος βρίσκεται και εννοώ όλο το κομματικό σύστημα. Έτσι, αν θέλετε μπορώ να αναφερθώ και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΚΚΕ και σε οποιοδήποτε. Είμαστε σε μια γραμμή πλεύσης που δεν αναγγέλει το καινούριο, το άλμα προς τα εμπρός. Αυτό το μεγάλο πρόβλημα θα το βρούμε μπροστά μας. Διότι η κοινωνία βλέπετε ότι αντιδρά ενισχύοντας ακραίες καταστάσεις, νοσταλγώντας πράγματα τα οποία έρχονται ως αντιστάθμισμα σε αυτό που ζουν. Και θα έλεγα το εξής. Δεν μπορείτε γιατί να το πείτε, μπορούν... το πείτε αργότερα, γιατί πρέπει να πάμε υποχρεωτικά σε διαφημίσεις. Άλλο θεματάκι που έχουμε. Έχουμε μέσα στην εβδομάδα το πολυνομοσχέδιο, νομοσχέδιο Σκούπα, όπως τουρλού, το λέμε. Τουρλού, όλα τα έχει μαζί. Όλα τα έχει. Μαζί μας ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο κ. Κοντογιώργης. Ένα νομοσχέδιο που έχει μέσα ανοιχτό τα καταστήματα τις Κυριακές. Τις ρυθμίσεις για τα δάνεια, τις ρυθμίσεις για την εφορία, τις ρυθμίσεις για του λογαριασμού της ΔΕΗ, για το χαράτσι. Δηλαδή τουρλού, ένα κάρο πράγματα μέσα. Όσο αποφάσισε η Τρόικα. Ξέρετε, εδώ είναι και ψυχολογικό το πρόβλημα των Ελλήνων πολιτών. Τι λένε οι Έλληνες πολίτες, οι Έλληνες πολίτες. Ό,τι έγινε, έγινε δυστυχώς. Θα καταγραφεί από τον ιστορικό του μέλλοντος. Αν θα αποδοθούν ευθύνες σε αυτούς που μας έφεραν σε αυτήν την κατάσταση, δεν ξέρουμε. Μάλλον όχι, που έχουν παραγραφεί τα δικήματα. Ψυχολογικά όμως θέλουμε κάποια στιγμή να φύγουμε από αυτό το βραχνά. Θα σας το λένε και εσάς, κύριε καθηγητά. Δεν αντέχουμε άλλο, λένε. Κύριε Παπαδάκη, δεν λένε ότι ό,τι έγινε, έγινε. Αυτό που θα ήθελαν είναι να δουν αποκατάσταση ενός αισθήματος δικαιοσύνης. Και αυτό δεν βλέπουν. Δεν το βλέπουν ούτε στις λεπτομέρειες που είναι σημαντικές για αυτούς τα θέματα της, της διαχείρισης της οικονομίας, τα θέματα των απολαβών τους, τα θέματα των ασυλιών τους. Δεν βλέπουν καμία πράξη ανάκτησης εμπιστοσύνης στην κοινωνία. Ξέρετε τι μου λέγανε προχθές το βράδυ σε μία διάλεξη που είχα και πριν από δύο μέρες σε μία άλλη? Από αυτούς που αυτοκτονούν,
Δεν είναι μόνο οι δημοσκοπήσεις που το λένε. Από αυτούς που αυτοκτονούν δεν αποφασίζει κάποιος να τους καθαρίσει. Αυτό, ξέρετε, είναι σκέψη που διακατέχει όλους τους πολίτες της κοινωνίας. Αυτό είναι τραγικό να φτάνει ο πολίτης εκεί. Δεν το αντιλαμβάνονται ότι κάτι πρέπει να κάνουν για να αλλάξει αυτή η πραγματικότητα. Άρα κάτι να κάνουν σε σχέση με το πολιτικό σύστημα, τη δημόσια διοίκηση και τη δικαιοσύνη. Δηλαδή αυτό που συντηρεί αυτή την κατάσταση και μας δημιουργεί αυτή την απόγνωση. Γιατί δεν είναι το ότι έγινε. Σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, πάλι θα πρέπει να πούνε ότι έγινε. Αλλά θα έχουμε πάει ακόμα χειρότερα αν συνεχίσουν έτσι. Θα μας επιτρέψετε για λίγο και αν χρειαστεί θα σας έχουμε κοντά μας. Θα πάμε να δούμε τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Θεόδωρο Παπαθεοδόρου, να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους τρεις και στον κύριο Κοντογιώργη, αγαπητό φίλο και συνάδελφο. Του προγράμματος και στα βιβλία. Είσαστε πανεπιστημιακός δάσκαλος. Μας εντυπωσίασε η επιστολή που έστειλε στον Υπουργό Οικονομικών ένας μαθητής από την Κρήτη, 17, ο οποίος λέει: εδώ στο σχολείο μου διαβάζω ότι σε περίοδο κρίσης οικονομικής μιας χώρας εκείνο το οποίο θα πρέπει να κάνεις είναι να... Όχι μέτρα λιτότητας. Μην πάρεις μέτρα λιτότητας, γιατί θα επιδεινώσεις την κατάσταση και σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και σε ό,τι αφορά την ύφεση, αλλά και τα έσοδα του κράτους. Και την ανέργεια, γιατί όλα. Με μικρότερη κατανάλωση θα έχεις λιγότερη εις πραξιφόρων, θα μεγαλώσει η ανεργία και πάει λέγοντας. Εγώ λέει, κύριε Υπουργέ, λέει ο μαθητής, διάβασα στο βιβλίο μου, έκανα το μάθημα αυτό και είμαι υποχρεωμένος να το μάθω για να βαθμολογηθώ. Εσείς, λέει, την ίδια στιγμή ως Υπουργός Οικονομικών εφαρμόζετε μια εντελώς διαφορετική πολιτική, την πολιτική της λιτότητας, η οποία οδηγεί στην αύξηση των φόρων, στη μείωση του εισοδήματος, έτσι, στην αύξηση της ανεργίας, είναι τελείως αντίθετα αυτά τα δύο. Είναι τελείως αντίθετα. Λέει, για να το κάνετε εσείς κάτι θα ξέρετε. Είσαστε υπουργός. Από την άλλη πλευρά το βιβλίο που η κυβέρνησή σας μου έστειλε για να μάθω γράμματα, γράφει το ακριβώς αντίθετο. Και λέει, κύριε Υπουργέ, εγώ τι πρέπει να γράψω. Αυτό που συμβαίνει στη χώρα μου ή αυτό που γράφει το βιβλίο. Εάν είσαστε λοιπόν, που είσαστε πανεπιστημιακός δάσκαλος, τι βαθμό θα βάζατε σε αυτό το παιδί, εάν έγραφε το ένα ή το άλλο. Και ποιο θα έπαιρνε το σωστό. Και ποιο ήταν το σωστό. Αυτό που γράφει το βιβλίο ή αυτό που κάνει ο κύριος Τουρνάρας. Πέρα από το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, καταρχάς θα πρέπει να σας απαντήσω. Πέρα από το δεύτερο σκέλος, ας δούμε το πρώτο. Ότι ένας μαθητής έχει αναπτύξει ένα τέτοιο κριτικό πνεύμα που του επιτρέπει να βλέπει σε ορισμένες περιπτώσεις. Δεν έχει αναπτύξει κριτικό πνεύμα. Το ζει στην οικογένειά του, κύριε Υπουργέ. Συγγνώμη, δεν το είναι θέμα κριτικό πνεύματος. Μισό. Είναι κριτικό πνεύμα απέναντι στην Ελλάδα. Το ζει στην τσέπη του. Κριτικό είναι σίγουρα με ήττα γιατί είναι από την Κρήτη. Αν θέλετε, επειδή μιλάτε όλοι μαζί. Λέω κριτικό είναι σίγουρα γιατί είναι από την Κρήτη. Κριτικό είναι σίγουρα γιατί είναι από την Κρήτη. Λοιπόν, έχει αναπτύξει ένα τέτοιο κριτικό πνεύμα που να του επιτρέπει να βλέπει τις αντιστοιχίες μεταξύ της θεωρίας και της πραγματικής ζωής. Όπως διάβασα την επιστολή του μαθητή, διάβασα και την επιστολή του Υπουργού που του απάντησε. Κοιτάξτε να δείτε. Σωστά. Ο μαθητής ρωτάει πώς είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να βρισκόμαστε σε περίοδο κρίσης και παρά την δεδομένη μάλλον τη συρρήκνωση των εισοδημάτων να θεωρούμε ότι μπορούν να υπάρξουν δυνατότητες ανάπτυξης. Μην ξεχνάτε όμως όχι μόνο από πού ξεκίνησε η κρίση, η οικονομική, αλλά σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε πριν από λίγους μήνες. Η χώρα βρισκόταν στο χείλος του γκρεμού. Η χώρα βρισκόταν σε ιονή στάση πληρωμών. Και χρειάζεται να περάσουμε από μια περίοδο όπου οι θυσίες του ελληνικού λαού θα πρέπει να πιάσουν τόπο. Και νομίζω ότι όλο αυτό το διάστημα βλέπετε να υπάρχει μια εργώδης προσπάθεια όχι μόνο για να αλλάξει η κατάσταση αλλά για να μπορέσουμε να περάσουμε σε μια φάση ανάπτυξης παρά τα προβλήματα τα οποία διαπιστώσαμε τους τελευταίους μήνες. Και αν υπήρχαν αυτά τα προβλήματα, ξέρετε, δεν γεννηθήκανε το τελευταίο διάστημα. Το τελευταίο διάστημα, αν θέλετε, κορυφώθηκαν διότι υπήρξε μια περίοδος προηγουμένως όπου πραγματικά η Ελλάδα βάδιζε χωρίς σχέδιο. Κύριε καθηγητά, κάτι θέλετε να πείτε? Ναι, κύριε Παπαθεοδόρου, εγώ θέλω να σας βλέπω πάντα ως αγαπητό συνάδελφο καθηγητή και να σας συναντώ έξω μετά τη θητεία σας και να έχω μόνο
θετικά σχόλια να κάνω, γιατί αυτό νομίζω είναι στις αρχές της πανεπιστημιακής της ακαδημαϊκής δεοντολογίας. Δεν θα ήθελα να είχα ακούσει την τελευταία σας αιτιολογία, είναι εκτός αρμοδιότητος άλλωστε, διότι δεν πρόκειται για λιτότητα, πρόκειται για μία βίαιη εξαποφάσεως εξαθλίωση, η οποία δεν έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των προβλημάτων, αλλά με γενικότερες οικονομικές και γεωπολιτικές πραγματικότητες, στις οποίες μας υπέβαλε η πολιτική τάξη, ολόκληρη η πολιτική τάξη. Επομένως, εάν κάνουμε αφαίρεση αυτού του γεγονότος και αν αποδεχθώ ότι στις αποφάσεις του Υπουργείου γενικότερα και της κυβέρνησης, άρα που υπερβαίνουν τις δικές σας αρμοδιότητες, δεν είναι ένας γενικότερος χωροταξικός ανασχεδιασμός της πανεπιστημιακής τουλάχιστον εκπαίδευσης, ήθελα να σας υποβάλω δύο πρακτικές ερωτήσεις που νομίζω και σε επίπεδο οικονομιών θα μας οδηγήσουν και ποιότητας σε ένα άλμα προς τα εμπρός, όπως και στο επίπεδο της διαχείρισης, της εσωτερικής διαχείρισης των πανεπιστημιακών πραγμάτων. Το ένα έχει να κάνει με τα συγγράμματα, που συνδέεται και με την αντίληψη ότι κάποιος είναι αιώνιος φοιτητής και ας μην έχει επανεγγραφεί επί δεκαετίες. Κανονικά, όπως σε όλες τις χώρες του κόσμου, φοιτητής ενεργός, έχει σημασία που το λέω, είναι αυτός που γράφεται στο εξάμηνο. Εδώ στην Ελλάδα θεωρείται ότι φοιτητής είναι όποιος γράφτηκε μία φορά και ας μην έχει επανεγγραφεί. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία σε ένα άλλο επίπεδο, αλλά εγώ μένω στο συγκεκριμένο. Θα σας απαντήσω, κύριε Κοντογιώργη. Όχι, όχι, να ολοκληρώσω, γιατί είναι δύο ερωτήσεις. Παρακαλώ, θα απαντήσετε κατευθείαν. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Τα συγγράμματα. Από το 1987, μεταξύ των άλλων προτάσεων που είχα υποβάλει, αν θέλετε, ήταν σε ένδειξη συμβιβασμού, όχι η κατάργηση των συγγραμμάτων, αλλά η καταδάνειον χορήγηση των συγγραμμάτων στον φοιτητών, ώστε μετά το τέλος του εξαμήνου και την εγγραφή στο επόμενο εξάμηνο, προϋπόθεση θα είναι να φέρει τα βιβλία πίσω, ώστε να τα χρησιμοποιήσουν επόμενοι. Αυτό θα σήμαινε ότι τα χρήματα, που είναι πολλά εκατομμύρια, των συγγραμμάτων που δίδονται δωρεάν και επομένως χάνονται στον δρόμο, θα μας βοηθούσαν να φτιάξουμε τεράστιες βιβλιοθήκες, τις καλύτερες του κόσμου. Γιατί αυτό δεν το συμπεριλαμβάνεται στις λύσεις, οι οποίες νομίζω δεν ενοχλούν κανέναν? Το δωρεάν σύγγραμμα θα υπάρχει. Το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει με τη φοιτητική εκπροσώπηση. Ξέρετε ότι οι παρατάξεις έχουν καταστρέψει τη χώρα. Οι πολιτικές ηγεσίες από εκεί έχουν προέλθει σήμερα και συνεχίζουν. Αυτό τι σημαίνει? Γιατί δεν βάζεται εκπροσώπηση φοιτητική στα όργανα, κληρούμενους φοιτητές από τους καταλόγους που υπάρχουν στη μηχανοργάνωση, ώστε να τελειώνουμε με αυτή την παραχάραξη της εκπροσώπησης που ουσιαστικά οι παρατάξεις εκπροσωπούν όχι τους φοιτητές αλλά τα κόμματα στο Πανεπιστήμιο και καταστρέφουν? Κύριε Κοντογιώργη, παρακολουθώ τις σκέψεις σας, όπως ξέρετε, γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια εδώ και αρκετό καιρό, και τις τοποθετήσεις σας στις δημόσιες. Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι. Η πολιτική τάξη δεν είναι απρόσωπη. Η πολιτική τάξη, νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε σε αυτό, δεν είναι χωρίς ταυτότητα. Ούτε τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν στο παρελθόν, αν θέλετε, από αδυναμία διαχείρισης της κατάστασης, δημιουργήθηκαν επειδή κάποιος αδράνησε. Υπήρξαν συγκεκριμένες επιλογές με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτό το οποίο είπα προηγουμένως είναι ότι πέρα από αρμοδιότητα ή μη αρμοδιότητα και πρωτίστως ως πολίτης, θεωρώ ότι αυτή η κυβέρνηση θα πρέπει να αποδείξει ότι όχι απλά διαχειρίζεται τα προβλήματα, αλλά βλέπει την επόμενη μέρα, η οποία δεν μπορεί να είναι παρά μόνο μια μέρα όπου θα υπάρχει ανάπτυξη, διότι ο ελληνικός λαός γι' αυτό την εμπιστεύτηκε. Θα πάω στα συγκεκριμένα ερωτήματα όμως που θέσατε, γιατί με ενδιαφέρουν πάρα πολύ, όπως τα έχετε γράψει σε κάποιες από τις τοποθετήσεις σας στις γραπτές. Λοιπόν, αιώνιοι φοιτητές. Κύριε Κοντογιώργη, μπορεί στο παρελθόν να γραφόταν κάποιος στο Πανεπιστήμιο άπαξ, αλλά πλέον εδώ και δύο χρόνια είναι υποχρεωτικό να υπάρχει εγγραφή του φοιτητή σε κάθε εξάμηνο και στις εξετάσεις. Επομένως, να παρακολουθείτε με αυτόν τον τρόπο από το οικείο τμήμα και από τη σχολή
όχι απλά η πρόοδος του φοιτητή, αλλά η συμμετοχή του στις βασικές υποχρεώσεις που έχει ένας φοιτητής. Συγγνώμη κύριε Υπουργέ, που σας διακόπτω, και κύριε καταρχητή, θα με καταλάβει ο κύριος Κοντογιώρης, επειδή έχουμε πάρα πολλά μηνύματα τηλεθεατών που ρωτούν τι θα γίνει με τις πανελλήνιες εξετάσεις φέτος, με τις αλλαγές στην παιδεία. Είναι θέματα τα οποία όπως για παράδειγμα, να μην ξεχαστεί, είναι ένα ερώτημα το οποίο μου το έχουν στείλει 10 φορές και περίμεναν με αγωνία να αντακούσετε. Είναι ιδιαίτερη περίπτωση, ακούστε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, αλλά πρέπει να πάμε και στα προβλήματα της κοινωνίας. Να ολοκληρώσω την απάντησή μου και να περάσουμε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Να ολοκληρώσω την απάντησή μου με επιγραμματικά τελείως στον κύριο Κοντογιώρη και να του πω το εξής, ότι βεβαίως και πλέον ελέγχεται το σύστημα των αιωνίων εντός εισαγωγικών φοιτητών, διότι έχει αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο. Έχει αλλάξει κύριε Κοντογιώργη, διότι πλέον εγγράφονται κάθε εξάμηνο και εγγράφονται και στις εξετάσεις. Επομένως είναι πολύ εύκολο, άλλωστε έχει ανακύψει και τελευταία το ερώτημα σε πολλά πανεπιστήμια, τι γίνεται με έναν αριθμό φοιτητών οι οποίοι τα τελευταία χρόνια δεν έχουν εγγραφεί και οδηγούνται προς διαγραφή, όπως το ξέρετε πολύ καλά. Από την άλλη πλευρά, πράγματι, το ζήτημα των συγγραμμάτων εξετάζεται και εξετάζεται σε ποια προοπτική. Όχι βεβαίως στη συρρήκνωση της παροχής δωρεάν παιδείας και δωρεάν συγγραμμάτων στα πανεπιστήμια, αλλά πάνω απ' όλα σε ένα σύστημα που θα εξορθολογίζει τη χρήση τους. Διότι γνωρίζετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, να αλλάξει το σύστημα της διανομής και της έγκρισης από την πλευρά όχι του Υπουργείου αλλά και των ιδίων των πανεπιστημίων, και να ξέρουμε ότι τα συγγράμματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μέσα από βιβλιοθήκες. Αν ζητήσετε την προσωπική πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Βιβλιοθήκες πανεπιστημιακές παντού, πρέπει... έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να δανείζονται τα βιβλία και να τα χρησιμοποιούν όπως γίνονται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Πρέπει να κάνουμε μια υποχρεωτική διακοπή, θα επανέλθουμε για να ολοκληρώσουμε. Έρη Καβαλιάνου, αυτό σημαίνει ότι έχουμε εξέλιξη στη δίκη. Να σας πω λοιπόν ότι οι προτινόμενοι μάρτυρες από την υπεράσπιση φτάνουν γύρω στους 70 και ότι η υπεράσπιση του Άκη Τσοχατζόπουλου επιμένει πως θέλει να έρθουν εδώ να καταθέσουν όλα τα τότε μέλη του Κησέα. Έχουν ηθική υποχρέωση, είπε ο συνηγορός του, ο κύριος Παγορόπουλος. Να επαναλάβουμε ποιοι ήταν μέλη του Κησέα την εποχή εκείνη. Βεβαίως. Και έχουν στείλει και σχετικά εξώδικα. Στον κύριο Σιμίτη λοιπόν, στον Γιώργο Παπανδρέου, στον Ευάγγελο Βενιζέλο, στη Βάσο Παπανδρέου, στον Κώστα Λαλιώτη, στον Θόδωρο Πάγκαλο και σε όλους βεβαίως τότε τους επικεφαλείς των ενόπλων δυνάμεων που μετείχαν στο Κησέα για να υπογράψουν τις μεγάλες αυτές συμβάσεις για τα εξοπλιστικά. Είναι στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου να δεχθεί το αίτημα του κατηγορουμένου για να έρθουν... Προτείνονται ως μάρτυρες υπεράσπισης. Έχουν την ηθική υποχρέωση, όπως λέει, υπεράσπιση του Άκη Τσοχατζόπουλου. Από εκεί και πέρα όμως, εάν θα επιμείνουν οι συνήγοροι υπεράσπισης, τότε μπορεί το δικαστήριο να λάβει θέση, όχι βεβαίως για βιαία προσαγωγή, αλλά να πάρουν κλήση από το δικαστήριο, εφόσον προχωράει η δίκη, εάν εγώ είμαι μάρτυρας. Πολύ σημαντικοί μάρτυρες. Μισό λεπτό, αν εγώ είμαι ένας πολύ σημαντικός μάρτυρας σε μια οποιαδήποτε δίκη. Έτσι και δεν πάω. Το ξέρεις ότι είχαν και με πήρανε μια φορά με το ζόρι από το σπίτι. Βεβαίως. Εδώ λοιπόν θα κρίνει το δικαστήριο. Και εσύ παπάς με την αράδα σου θα πας. Εάν εφόσον έχουμε την πρόοδο της δίκης, το δικαστήριο αποφασίσει ότι αυτοί οι μάρτυρες είναι πολύ σημαντικοί για να πούν τότε πώς ελήφθησαν οι αποφάσεις στο Κησέα και τι ακριβώς έγινε. Τι σχολιάσατε, κύριε καθηγητά. Και πήραν αποφάσεις. Τι σχολιάσατε. Λέω ότι έρχεται ως συνέχεια, γιατί μας προανήγγειλε με το άρθρο του ο κύριος Τέος Πρωθυπουργός Σιμίτης, ότι η επέκταση του κράτους δικαίου και στους πολιτικούς είναι απαράδεκτη και λαϊκισμός. Με άλλα λόγια, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, εάν ένας πολίτης προταθεί ως μάρτυρας και δεν έρθει στο δικαστήριο, θα γίνει βιαία προσαγωγή. Ο πολιτικός θεωρείται... Εάν το δικαστήριο το αποφασίσει, έτσι, μπορεί να προταθεί, το κρίνει. Ναι, αλλά όμως είναι προφανές ότι πρώτη ευθύνη έχει αυτός ο οποίος βάζει την υπογραφή του. Αυτός ο οποίος δηλαδή αποφασίζει. Και δεν αποφάσισε ο υφιστάμενος κύριος Τσοχατζόπουλος εδώ. Αποφάσισε συλλογικά ένας θεσμός ο οποίος έπρεπε να είναι στο δικαστήριο για να πει «δεν ήξερα». Αλλά πρέπει να πάει για να το πει. Να κάνω μια ερώτηση όμως, να κάνω τον συνήγορο του διαβόλου. Αποφασίστηκαν τότε, έτσι εικάζω, από ό,τι ξέρω από τη δικογραφία, από το Κησέα, να πάρουμε αυτά τα εξοπλιστικά.
με τόσα λεφτά. Από εκεί και πέρα, το κάθε μέλος του ΚΙΣΕΑ, η τότε αρχική των ενόπλων δυνάμεων ή οι τότε αρμόδιοι υπουργοί ήξεραν κάτω από το τραπέζι ο καθένας τι θα μπορούσε να κάνει. Όταν βοούσε τότε για το σκάνδαλο όλος ο κόσμος και οι εφημερίδες, ο Πρωθυπουργός έλεγε όποιος έχει στοιχεία να πάει στον εισαγγελέα. Ο Πρωθυπουργός όφιλε να δώσει εντολή να γίνει έλεγχος. Έδωσε. Ερώτηση δεύτερη. Εάν εγώ σας αναθέσω να μου πουλήσετε το σπίτι μου και εσείς πάρετε κάτω από το τραπέζι ένα 30% παρανόμως, με συγχωρείτε, δεν πρέπει να σας ελέγξω? Αν μπορείτε να εγώ είμαι αρμόδιος. Γιατί αυτές οι παράνομες ναι, δεν είμαι εγώ εντολέας του κυρίου Τσοχατζόπουλου. Του κυρίου Τσοχατζόπουλου και του όποιου κυρίου Τσοχατζόπουλου εντολέας ήταν ο Πρωθυπουργός και το ΚΙΣΕΑ. Ο αρμόδιο θεσμικό όργανο. Αυτό υπέχει την πρωταρχική ευθύνη και για το αν είναι υπερτιμολογημένα τα οπλικά συστήματα και εάν έγινε η σωστή διαχείριση. Και αν κάποιος έβαλε στην τσέπη του, όφυλαν να ελέγξουν. Άσκησαν τα καθήκοντά τους. Είναι παράβαση καθήκοντος το ότι. Το ότι επισημάνθηκαν τα σκάνδαλα λοιπόν και δεν ελέγχθηκαν, ακόμα και αν δεν επισημένονταν, όφυλαν να είχαν κάνει. Θα έχει πάντως ενδιαφέρον. Άρα υπάρχει τουλάχιστον παράβαση καθήκοντος. Όπως λέει και ο Γιώργος, θα έχει ενδιαφέρον τι θα αποφασίσει το δικαστήριο για τον πρώην Πρωθυπουργό ή τους πρώην. Πάντως μας μπορεί να χαριστεί.